Καλησπέρα. Ε, το βραδινό vlog της Μεγάλης Δευτέρας του 2020 ή αλλιώς της Δευτέρας 13 η Απριλίου 2020 και είναι ε, από τις επιστολές που έχω υποσχεθεί να γίνουν vlog και έχει τον τίτλο και το θέμα «Διαφορά ηλικία. Μπορείτε να ανατρέξετε στα playlist του καναλιού και να δείτε ότι πρόσφατα έχω φτιάξει ένα playlist με τον τίτλο «Σχέσεις με διαφορά ηλικία, που εκεί θα βάλω όλα τα vlog που έχουν παρόμοιο θέμα. Διαβάζω την επιστολή. Αγαπητή Θέκλα, εδώ και δύο χρόνια έχω σχέση με έναν άνδρα κατά 14 χρόνια μεγαλύτερο μου. Εγώ είμαι 24, αυτό 38. Hm. Αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικία δεδομένου και των δεκαετιών στι οποίε βρίσκεστε. Εσύ βρίσκεσαι στη δεκαετία των 20 και αυτός λίγο πριν τη δεκαετία των 40. Τον τελευταίο ένα χρόνο μένουμε μαζί. Ποτέ δεν αντιληφθήκαμε αυτή τη διαφορά χρόνων στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πολλά κοινά σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι είστε άνθρωποι, και περνάμε πολύ ωραία μαζί. Δυστυχώς όμως κατά καιρού ο άνθρωπος αυτός μου εκφράζει κάποιες μάλλον ανασφάλειες. Ενώ δεν αντιλαμβάνεται όπως λέει αυτή τη διαφορά ηλικία, έχει στο μυαλό του αυτά τα 14 χρόνια διαφοράς και ενώ θέλει να το δει σοβαρά, φοβάται για το κοινό μας μέλλον και ότι αργότερα μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα μέσα σε ένα γάμο. Βοήθησε με να διαχειριστώ αυτές τις ανασφάλειες, καθώς θέλει να είμαστε μαζί και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να το ρισκάρουμε και όπου βγει, άρα τις δικές του ανασφάλειες που θέλεις να σε βοηθήσουν να διαχειριστείς. Δεν μπορείς να διαχειριστείς εσύ τις δικές του ανασφάλειες. Ο καθένας μόνος του μπορεί να διαχειριστεί τις δικές του ανασφάλειες ή να τελειώσουμε μια σχέση πριν τη ζήσουμε καλά-καλά μόνο και μόνο επειδή φοβάται για αργότερα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για να το αντιμετωπίσω και να το ξεπεράσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Μιλάμε τώρα για, χρόνια, για σχέση δύο χρόνων. Έχουμε και update. Λέει, ενδεχομένω χρειάζεται να αναφέρω και κάποια γεγονότα ενδιάμεσα σε αυτό το διάστημα. Όπως είπα και στο προηγούμενο email, κατά καιρούς τον απασχολεί έντονα αυτή η διαφορά. Έτσι και έγινε λοιπόν για ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά όμως δεν άντεξα και του είπα πως αν τον απασχολεί τόσο πολύ και τον παιδεύει, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος ή έστω να αποφασίσει. Μην τα πολύ μάζεψα τα πράγματά μου και γύρισα στο πατρικό μου. Χωρίς βέβαια να μου πει ποτέ ότι θέλει να χωρίσουμε, αντιθέτως μου έλεγε να πάω να μείνω εκεί, όλο κλάμα και κακό, και ότι δεν ξέρει γενικά τι να κάνει όταν τον πιάνουν αυτά που εγώ όλα αυτά τα ονομάζω ανασφάλειες. Να πάει στον ψυχολόγο όταν τον πιάνουν οι ανασφάλειε. Να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία όταν τον πιάνουν οι ανασφάλειε. Τον άφησα περίπου ένα μήνα να ηρεμήσει χωρί να έχουμε ούτε μία επαφή. Επιδίωξα εγώ να μιλήσουμε, κατευθείαν άρπαξε την ευκαιρία και βρεθήκαμε. Μιλήσαμε πολύ γενικά, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι να γίνει, στο τι σκοπεύει να γίνει. Δηλαδή αυτό μόνο αποφασίζει για τι σχέσει σα. Αυτό τι σκοπεύει, εσύ δεν έχει απόφαση. Έφυγε ένα μήνα, αλλά έφυγε δεν είχατε επαφή και μετά εσύ επιδίωξε να επικοινωνήσει, που σημαίνει ότι έφυγε και λίγο σαν τέχνασμα. Έφυγε και λίγο για να τον κάνει να δει πώ είναι να μην ζείτε μαζί. Δεν έφυγε επειδή όντω ήθελε να το χωρίσει. Θα κλαμπού θέλω να συγκεκριμένο. Να μου κάνει έτσι πράγματα, ούτε με σφαίρε. <laughs> <laughs> Ήταν και το τελευταίο του. Δεν θα τρώω δύο χρόνια και να περιμένω να περάσουν και έξι μήνε να απαντήσει και η ψυχολόγο στο... στο vlog. Ε. <laughs> Μου είπε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι σκοπεύει να γίνει, μόνο είπε ότι φοβάται για αργότερα, παρόλα αυτά θέλει να είμαστε μαζί. Ό,τι να είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κόρφη κανέλα, φοβάμαι αλλά θέλω, δεν θέλω να σε χάσω αλλά δεν θέλω να είμαι και μαζί σου. Από εκεί και πέρα, εδώ και μεγάλο διάστημα, αποφάσισα να μην αναφέρω ξανά τίποτα γι' αυτό και αν θέλει να μιλήσει για κάτι να το κάνει μόνος του. Επιπλέον αναφέρω ότι δεν μένουμε μαζί, πλέον από δική μου επιλογή και ας αντιδράει κάποιες φορές για αυτή μου την απόφαση με έμμεσο τρόπο, δηλαδή ο φίλος σου, ξεκάθαρα παθητική επιθετικότητα αυτό που λες. Είδατε το vlog το πρωινό για την ενεργητική και την παθητική επιθετικότητα. Είναι σωστός ο τρόπος που το έχω χειριστεί μέχρι σήμερα? Και αν όχι, τι πρέπει να κάνω για να μπορέσει να είναι χαλαρός με αυτό το θέμα και να είμαστε πιο ήρεμοι, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως mm. τίποτα. Θέλει κότσια για έναν άνδρα, θέλει κότσια για μια γυναίκα να μπει και να παραμείνει ενεργητικά και ουσιαστικά σε μια σχέση που έχει προκλήσεις. Ναι, μια σχέση με 14 χρόνια διαφορά έχει προκλήσεις αυτή η σχέση. Και έχει κινδύνους. Η ε, προκλήσεις είναι ότι ε, μπορεί να αντιδράσουν τα οικογενειακά περιβάλλοντα αν είστε μαζί. Μπορεί. Μπορεί και όχι όμως. Ε, μια, ένας άλλο, ένα ρίσκο ή ένας, ή ένας άλλος κίνδυνος είναι μεγαλώνοντας η κοπέλα, δηλαδή εσύ που είναι νεότερη, να αλλάξει μυαλό και να πει «Ω, δεν έζησα τη ζωή μου, άρα χωρίζω από τον άνθρωπο μου για να πάω να ζήσω τη ζωή μου, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 22 ετών όταν τον γνώρισα και έχω μπει από μικρή στα βάσανα». Φυσικά αυτό το ρίσκο το έχουν όλοι ε, οι άνδρες όταν κάνουν σχέση με μια κοπέλα η οποία είναι πολύ νεαρή. Ε, υπάρχει ο κίνδυνο, το ρίσκο, ο άνδρα που είναι μεγαλύτερο να πάθει κάποιο θέμα με την υγεία του και να μην μπορεί να λειτουργήσει ερωτικά ή σεξουαλικά και να υπάρξει πρόβλημα στη σχέση. Υπάρχουν χίλια ρίσκα. Στην πραγματικότητα όμω, τα ρίσκα που έχει να πάρει ένα τύπο, ο οποίο είναι μια κοπελιά 14 χρόνια μικρότερη του, η οποία όπω φαίνεται από τον τρόπο που γράφει είναι οριμότερη του ψυχοσυναισθηματικά. Δηλαδή, η φαίνεση οριμότερη αυτού νου. Ο τρόπο με τον οποίο εσύ λειτουργεί δείχνει ότι έχει περισσότερη συναισθηματική νοημοσύνη ή υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από αυτόν. Γιατί η διαφορά ηλικία δεν παίζει ρόλο μόνο στη φυσική κατάσταση και στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί να παίξει ρόλο και στη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Ένα άνθρωπο που είναι πνευματικό άνθρωπο και ο οποίο προσπαθεί συνεχώ να γίνεται καλύτερο και να εξελίσσεται, έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα στα 38 να είναι πιο όριμο ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά από τι 24. Ένα όμω, ο οποίο είναι τεμπέλη πνευματικά και δεν έχει μάθει, δεν έχει μάθει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται πνευματικά και 100 χρόνια να πάει το ίδιο ανώριμο θα είναι. Ε, δεν μπορεί εσύ, κόρη μου, να τον οριμάσει ούτε να τον ψυχοθεραπεύσει, γιατί δεν είσαι ψυχολόγο του, δεν είσαι η δασκάλα του, είσαι η φιλενάδα του. Λοιπόν, έχει αρχίσει και ξυπνά με την έννοια του ότι πλέον δεν δέχεσαι να είσαι έρμεο των μεταπτώσεων, των συναισθηματικών μεταπτώσεων του φίλου σου, των ανασφαλιών του, όπω τη ονομάζει, το φοβ... του φόβου του, το φοβιών του, ίσω τα έλεγα εγώ, ο άνθρωπο είναι για ψυχολόγο. Κατευθείαν σιωκτό. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Κατευθείαν όμω. Ε. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεκαθαρίσει ποιο είναι, τι θέλει και τι πραγματικά τον ενοχλεί. Γιατί από ό,τι γράφει, δεν φαίνεται εσύ ή να είσαι εξαρτημένη από αυτόν ή να φέρε ανώρημα. Αυτό είναι που φέρεται ανώρημα και φαίνεται σαν συνεξαρτώμενο από σένα. Από όσα γράφει. Εδώ θέλω να πω ότι όταν είχα το γραφείο, είχα δύο διαφορετικέ περιπτώσει στις οποίες διαχειρίστηκα εργένιδες. Ε, εργένιδες, ο ένας ήταν στην ηλικία το 42 και ο άλλος το 45. Εργένιδες οι οποίοι ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την πιθανότητα να δημιουργήσουν σοβαρή σχέση και γάμο. Ε, είναι δύο άνθρωποι που τους αγαπώ πάρα πολύ, ξέρουν και είναι. Ε, είχαμε κάνει δουλειά μαζί πριν 13-15 χρόνια, τόσο καιρό πριν, και ήρθαν και οι δυο από μόνοι τους, μετά που τους έστειλε η φιλενάδα τους, και τους δύο, τους έστειλαν οι γυναίκες της ζωής τους δηλαδή, και ήρθαν να συζητήσουν μαζί μου και ο ένας και ο άλλος, τα θέματα που αντιμετώπιζαν, τις φοβίες που αντιμετώπιζαν, στο να προχωρήσουν σε αραβόνα και γάμο με τη γυναίκα που είχαν σχέση σοβαρή, και ήταν η πρώτη φορά που είχαν σοβαρή σχέση. Και οι δύο α, από αυτούς τους ανθρώπους, και οι δύο έμεναν, ο ένα έμενε με του γονεί του και ο άλλο έμενε μόνο του, αλλά πήγαινε πάρα πολύ συχνά στου γονεί του. Δηλαδή ήταν και οι δύο εργένειδε, αλλά με ιδιαίτερη σύνδεση με τον πατρικό του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του κτλ. Και οι δύο αντιμετώπιζαν διαφορετικέ φοβίε ο καθένα. Ο ένα από αυτού του δύο είχε μια μεγάλη ερωτική απογοήτευση όταν ήταν φοιτητή, η οποία τον είχε επηρεάσει και τον είχε αφήσει να νιώθει φόβο ότι μπορεί να ξαναεγκαταληφθεί και ότι αν αφαιθεί να αγαπήσει και αν αφαιθεί να προχωρήσει σε μια σοβαρή σχέση μπορεί να ξαναφάει τα μούτρα του και φοβόταν ότι δεν θα άντεχε αυτόν τον πόνο και ο άλλος ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε ποτέ μακρόχρονη σχέση δεν ήξερε πώς να κάνει σχέση, δεν ήξερε, δεν ήξερε. Ήταν ένα. Ήταν και είναι ένας ωραίος νέος, μορφωμένος νέος κλπ, ο οποίος όμως λόγω οικογενειακών συνθήκων πολυμελής οικογένεια κτλ, ε, λόγω της θέσης του μέσα στην οικογένεια και της ψυχολογικής του θέσης μέσα στην οικογένεια, που ήταν το απάνγκιο της μάνας του, δεν είχε ποτέ τους σχέση. Είχε περιστασιακές σχέσεις, είχε ε, φλερ, φλερτάκια του καλοκαιριού, δεν είχε όμως μια σχέση σοβαρή ποτέ του, που να συγκατοικήσει με μια κοπέλα, που να συζήσει, που να πάνε μαζί ταξίδια, που να πάνε έξω να φάνε, ενώ ω ζευγάρι, να έχουν κοινωνική ζωή με άλλα ζευγάρια κλπ. Οπότε ήταν τρομαγμένο ω προ το μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να λειτουργήσω. Και οι δύο αυτοί άνδρε έκαναν ψυχοθεραπεία, ο ένα για έξι μήνε και ο άλλο για ένα χρόνο, και του παντρέψαμε και μπαμπάδε έγιναν και μια χαρά ευτυχισμένοι είναι. Είχαν έρθει όμω από μόνοι του και είχαν έρθει και μου είπαν: Βοήθησέ με, γιατί μου είπε η φιλενάδα μου ότι αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία και δεν ξεκαθαρίσει τι θέλει, τελειώσαμε. Και το είπαν οι φιλενάδε και το εννοούσαν. Και μάλιστα οι φιλενάδε του ήρθαν ελάχιστε φορέ. Του ενό ήρθε μια φορά και του άλλου ήρθε τρει-τέσσερι. Γιατί οι κοπέλε δεν είχαν πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε αυτό ο εντό εισαγωγικών αμεταλόητο Ευγένη, αυτό που είχε συνηθίσει να λειτουργεί ω Ευγένη και φοβόταν την αλλαγή. Και είχα πει στι κοπέλε τότε: Εσύ δεν χρειάζεστε ψυχοθεραπεία. Αυτοί χρειάζονται ψυχοθεραπεία. Και αυτοί ήρθαν και έκαναν ψυχοθεραπεία. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Δεν μου έχει τύχει να έρθει κάποιο ο οποίο να είναι σε μια αγαπητική σχέση και να φοβάται να προχωρήσει και να κάνουμε δουλειά και να χωρίσει από τη σχέση του. Δεν μου έτυχε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το φίλο σου. Η γνώμη μου είναι να του βάλει βέτο. Να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ή θα κάνει ψυχοθεραπεία να λύσει τα προβλήματά σου και τι φοβίε σου και να τα ξεκαθαρίσει. Ή διαφορετικά, άσε με ήσυχη. Και δεν είναι ανάγκη να μελούζει με την παθητική σου επιθετικότητα και την αρνητικότητα σου και του φόβου σου. Γιατί θέλω να ζήσω, γιατί στο τέλο τη μέρα, σοβαρά, στο τέλο τη μέρα, αυτό είναι 38 και είσαι 24, να ξέρει, στο τέλο τη μέρα, αν, 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 αν πάρει κάποιον που είναι 25 ή κάποιον που είναι 23, ξέρει σίγουρα ότι θα έχει μακροβιότητα αυτή η σχέση. Ξέρει εχει μακροβιοτητα αυτη τη ότι δεν θα τελειώσει αυτή τη σχέση πολύ νωρί, ή ότι δεν θα τον απαντήσει, ότι δεν θα σε απαντήσει, ότι δεν θα πάει κάτι στραβά, ότι θα πάει κατ' χ. Είπαμε 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω για ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται για γάμο και τεκνοποίηση. Είναι μέσα στα πλαίσια. Δηλαδή έχετε 14 χρόνια με ενδιαφορά, αλλά δεν είστε στα 17, στα 18, στα 20. Δεν είναι, δεν, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και παιδάκια να κάνετε, εάν αυτό καταπολεμήσει του φόβου του, του θεραπεύσει και βρει τον εαυτό του. Και παιδιά να κάνετε, δεν θα, έχουμε, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά ηλικία ο, πα, ο πατέρα με τα παιδιά του. Εντάξει. Τώρα για άλλε σχέσει, γιατί το συζητάω και με ανθρώπου οι οποίοι έχουν σχέσει με πρόσωπα του ίδιου φίλου, δηλαδή άντρα με άνδρα και γυναίκα με γυναίκα, εκείνε τι σχέσει δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία. Γιατί, αφού δεν θα κάνει παιδιά, δεν θα, έχεις, δεν, δεν θα παντρευτείς με τον παραδοσιακό τρόπο, τι σε νοιάζει αν ο ένα είναι 50 και ο άλλο είναι 30. Η διαφορά ηλικία είναι για σχέσει με σκοπό την τεκνοποίηση και τη δημιουργία τη συμβατική οικογένεια. Από εκεί και πέρα όταν μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, είμαστε ενήλικες και ελεύθερους ενήλικες ανθρώπους και ο καθένας επιλέγει το τέρι του. Η γνώμη μου πάντοτε. Καλό βράδυ σε όλους, φίλια.